Πού θα καθίσεις, έλα, κάτσε από εδώ. Πώς είσαι? Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Σε βλέπω καλά. Αν μου επιτρέπεις, τις δύο τελευταίες φορές που συναντηθήκαμε, ήσουν λίγο προβληματισμένος. Με όλα αυτά που μου συμβαίνουν, όχι ότι δεν είμαι και τώρα. Απλά... Αισιοδοξείς τώρα, καταλαβαίνω ότι αρχίζεις και ονειρεύεσαι. Ναι, είναι, ξέρεις, οι πρόβες, όλο αυτό, ότι ξεκινάμε μια δουλειά, είναι πολύ σημαντικό. Η τελευταία παράσταση ποια ήταν, πριν πόσο καιρό? Ήταν τώρα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, και... άρα δουλεύεις. Ξεκίνησα ουσιαστικά να δουλεύω μετά τα πανδημικά χρόνια, τον Φεβρουάριο πέρσι, στον ελληνικό κόσμο που ξεκινήσαμε τον Αρκά. Σωστό, ναι. Και πήγε σε ρία, ας πούμε, και το καλοκαίρι, δόξα του Θεού, και ήταν μια χαρά. Και στρέψαμε αυτό, ξεκινήσαμε τώρα με τους άντρες με τα όλα τους. Ναι. Και άκουγα που έλεγε για τη μάθηση και τέτοια και το τι έχουμε πάθει αυτοί οι έξι άντρες με τα χορευτικά. Γιατί? Γιατί κάνουμε δύο ώρες την ημέρα χορό, μας έχει φύγει ούγια. Εσύ το έχεις, δεν το έχεις. Εντάξει, άλλο να κάνεις έτσι τα χεράκια και άλλο να κάνεις αυτό που κάνουμε. Ποιοι είστε, περίμενε, ποιοι χορεύετε? Χορεύουμε, ο Αντώνης ο Λουδάρος. Ωραία, το έχει ο Λουδάρος, έχει πάρει μέρος και σε musical, σωστά, βεβαίως, καλά θυμάμαι. Βεβαίως, το είχε αρκετό καιρό βέβαια, οπότε πρέπει να αποκτήσει και αυτός τις ανάσεις του. Ωραία. Να βρει τις ανάσεις και τα πατήματά του. Είναι ο Γιώργος ο Γαλίτης. Δεινός χορευτής, φημίζεται για τις χορευτικές του κατάσταση. Αλήθεια. Δουλεύει μια χαρά. Έχουμε στη συνέχεια τον Ισαία το Ματιάβα που έτσι κι αλλιώς είναι σιγουριά. Ο Θανάσης ο Πατριαρχαίας, ο οποίος θα του δώσουμε και συγχαρητήρια γιατί προχθές έγινε για τρίτη φορά πατέρας. Αλήθεια. Το τρίτο κοριτσάκι. Να το χαίρεστε. Ναι, ο Θανασάκης μας. Άντε, με καλούς Ιωνούς ξεκινάτε. Εκεί να δεις χορευτικές ικανότητες. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Μπαρίσνικοφ. Ποιος σας χορογραφεί? Η Άννα Θανασιάδη. Την ξέρω την Άννα, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ καλή και έχει και πολύ υπομονή. Η Άννα δεν ήταν στο dancing επίσης? Βεβαίως. Την ξέρω. Ναι. Έχει υπομονή, έχει τον τρόπο της. Έχει τον τρόπο της, αλλά τον έχουμε και εμείς τον τρόπο μας. Σήκω. Τι, πια να τραβάω, κάτω, ουργέμαι. Έλα, σήκω. Όχι, πρέπει. Τόσες πρόβες έχεις κάνει. Μάμα, τα δείξω, μετά δεν θα έρθετε στο θέατρο να τα δείτε. Μία φιγούρα. Όχι, στο θέατρο βέβαια θα μαζευτείτε όλοι. Από τις 4 του Νοέμβρη για να μας βλέπετε. Είστε όμως συγχρονισμένοι, βγαίνει αποτέλεσμα, δεν κάνετε πλάκα. Σιγά σιγά, ναι. Επίσης είναι και ο Ντάνιελ ο Νούρκα. Και κλείνει η εξάδα των ανδρών. Είναι μια παράσταση όμως που λες θα πάω να περάσω καλά, σε προδιαθέτει. Ξέρεις, την έχεις ξαναδεί? Ναι, έχει παιχτεί. Βέβαια είναι καινούργια η διασκευή. Η Θέμηση Μαρσέλου μας σκηνοθετεί. Και όλο το cast είναι καινούργιο νομίζω, δεν έχετε κάποιον από παλιές. Ναι, όλοι είμαστε τέτοιο. Τώρα θα περάσουμε και στα κορίτσια μας και θα καταλάβεις ότι δεν είναι απλή δηλαδή η περίπτωση. Δηλαδή, είναι η Ελένη Καρακάση. Ωραία. Είναι η Παρθένα η Χοροζίδου. Τα φιλιά μου επίσης. Είναι η Ισαβέλα η Φούλοπ. Στείλε και τα φιλιά σου. Δεν την ξέρω, τα φιλιά μου, σαφώς. Δεν ήταν από αγένεια. Ναι, εντάξει. Προς Θεού. Και πρέπει, θα μου επιτρέψετε, για να μην κάνω κάποιο λάθος, τα κοριτσάκια μου. Ποια είναι τα κοριτσάκια σου? Έχω εδώ το χαρτί, άμα δεν τα θυμάσαι. Παίζουν τα δύο μικρά μας κοριτσάκια, έχουμε μαζί. Κοριτσάκια, τι εννοείς αυτή την παράσταση? Έχουν, παίζουν, έχουμε διπλή διανομή, δύο κοριτσάκια, τη Ζέτα τη Μαστροδούκα και τη Ζωή τη Πετράκη. Πολύ ωραία. Ζητούλα μου, Ζωούλα μου, τα φιλιά μου. Πολύ ωραία. Και η Κατερίνα Στικούδη. Και βέβαια τώρα στο κρατούσα. Το κράτησε, το ξέχασες. Όχι βέβαια, ξεχνιέται η Κατερίνα τόσο εύκολα λες. Η Κατερίνα παίζει κανονικά. Βεβαίως. Είναι, το θυμάσαι καθόλου το story του έργου? Το θυμάμαι, το έχω δει, ναι. Είναι ουσιαστικά το κορίτσι που έρχεται στη ζωή μας και μας μαθαίνει χορό. Μας βοηθάει να πραγματοποιήσουμε το όνειρο και το σχέδιό μας. Χαρούμενος για να εσύ για την παράσταση? Πολύ, γιατί είμαστε εντελώς χωρίς μητού. Κατάλαβες, είχα πολλά χρόνια να ζήσω έτσι μια τόσο ωραία παρέα, δεν ξέρω, δηλαδή μέχρι στιγμής φτού χτύπα ξύλα. Δεν υπάρχει καμία τοξικότητα. Τίποτα. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και αγαπημένοι. Ζητούμενο από την αυτό. Βέβαια.
Παλιότερα έχεις ζήσει δύσκολα. Δύσκολα, ξέρεις αυτή τη μαυρίλα, ρε παιδί μου, που... Θες να πας στη δουλειά. Ναι, πας, αλλά πας να την κάνεις και να φύγεις. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, εγώ γουστάρω να πηγαίνω και πιο νωρίς και να είμαστε εκεί και αυτό, να το κάνουμε ό,τι κάνουμε με χαρά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ένας από τους στόχους μας είναι να δίνουμε και χαρά και να ψυχαγωγούμε είτε με κωμωδία είτε με δράμα τους ανθρώπους. Άμα είμαστε εμείς χάλια, δηλαδή, τι να τους κάνουμε μετά.